η πληροφορία αυτή ήταν στο πλαίσιο της αξιολόγησης από πλευράς της υπερυθάλλοντας μετανάστευσης εδώ και κάποιες μέρες. Και όντως εχθές είχε γίνει συγκεκριμένη επιχείρηση με τα αποτελέσματα τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί. Το πρόσωπο τελεί υποκράτηση και θα παραμείνει υποκράτηση για περίοδο 6 ημερών. Είναι μια υπόθεση η οποία εξετάζεται και εκείνο το οποίο ερευνάται κατά πόσον πρόκειται περί κυκλώματος και ποια άλλα πρόσωπα ενδεχομένως να ενέχονται σε αυτή την υπόθεση. Για τους ανήλικους έχει ήδη ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή το γραφείο ευημερίας. Και βεβαίως εκείνο το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο, δηλαδή τον ύποπτο, τον 35χρονο, υπήρχαν πληροφορίες και στο παρελθόν όσον αφορά την υποβοήθηση αλλοδαπών ή και θέματα που αφορούν παρομοίως θέματα όπως και στην προηγουμένη περίπτωση που είχε γίνει χθες η επιχείρηση. Πόσοι δηλαδή κατάφεραν να περάσουν μέσω από αυτό το κύκλωμα στις ελεύθερες περιοχές? Κοιτάξτε, όσον αν μιλάτε για τους Σομαλούς, σίγουρα τις τελευταίες 15 μέρες, γιατί είχε αναφερθεί κάπου ότι ήταν 100, δεν ήταν 100, ήταν περίπου γύρω στα, όχι περισσότερο από 10, από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, περίπου γύρω στους 50, οι οποίοι υπόβαλαν αίτηση για πολιτικό άσυλο. Ναι, αλλά πριν από το 2015... Μιλάτε για 50 τώρα το αρχές του 16. Υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία και αυτό τα οποία θα μας δοθούν. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι η αστυνομία στα πλαίσια αξιολόγησης αυτών των πληροφοριών έχει κάνει αυτήν την επιχείρηση. Υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα και βεβαίως το καθεστώς θα αξιολογηθεί για να δούμε και τι άλλο υπάρχει, έχοντας υπόψη τις πληροφορίες που υπήρχε από το συγκεκριμένο άτομο και βεβαίως ότι άλλο θα προκύψει μέσα από την έρευνα η οποία αρχίσε από την πρώτη στιγμή με τη σύλληψη του συγκεκριμένου προσώπου. Μάλιστα. Λοιπόν.